Αυτή η πίεση έγινε πιο έντονη από τη στιγμή που ο Ντάτολα αποβλήθηκε στο 51ο λεπτό και φαίνεται ξεκάθαρα, όποιος παρακολουθεί το παιχνίδι, είδε ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός πήγε για το αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι, κυρίως όταν έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές, και όχι για το θέαμα, για τις εντυπώσεις απέναντι, επαναλαμβάνουμε, στον πολύ καλό Πανιόνιο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανιόνιος πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες, δημιούργησε προϋποθέσεις για να πετύχει γκολ. Ελλείψεις είχαν και οι δύο ομάδες. Τζαβέλασε στο Γιανόφ Κουμορτζή για τον Πανιόνιο, δεν έπαιζαν. Γκαλέτη, Γκαλίτσιος και Μίτρογλου για τον Ολυμπιακό. Φίλ του Πανιωνίου μόνο στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Μύρνης. Ο Ολυμπιακός με τον Ντάτολο είναι στην επίθεση και τον Στολτίδη. Η μπάλα έφτασε στον Ραούλ Μπράβο. Η πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού στο 7. Γκολ με τον Ντάρμπισιρ. Το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα, 20η αγωνιστική για τον Ντάρμπισιρ, ο οποίος έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο παιχνίδια βασικός και σε άλλα. Το έδειξε κιόλας, το πρώτο λέει. Σε άλλα τέσσερα είχε περάσει ως αλλαγή, προβλήματα τραυματισμών από τον διαδοχικά. Για τον Ντάρμπισιρ, εδώ έβγαινε και η σέντρα από τον Ραούλ Μπράβο, έγινε μια κόντρα σε παίκτη του Πανιωνίου, πήρε ύψος η μπάλα, η κεφαλιά του Άγγλου, 1-0 στο 7. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται. Καλείται ο Μπάντοβιτς, αφού ξαναβλέπουμε τον γκολ, να διαχειριστεί αυτό το 1-0. Εδώ βλέπουμε αντικείμενα μόλις στο 13ο λεπτό. Κροτίδες, βαρελότα, αντικείμενα στον Ντάτολο, ο οποίος ήταν ο Αργεντινός έτοιμος να εκτελέσει κόρνερ. Η διακοπή στο παιχνίδι από τον Κίρκο. Τα ένιωσε όλα σήμερα ο Ντάτολο. Πάρτε και στην Νάπολη τα. Πάντως, ναι, τέτοιες εικόνες και στην Νάπολη συνηθισμένες είναι. Ναι. Απλώς είναι η πρώτη από τις δύο διακοπές. Η δεύτερη είναι τώρα πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Όχι, πήρε τη γεύση, παιδί μου. Πήρε και τις δύο κίτρινες κάρτες. Όλα, 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 όλα. Βίωσε έντονα συναισθήματα, Πέτρο. Μα όταν ο. Εδώ βλέπετε τον Άκη Μάτζιο, προπονητής. Υπηρεσιακός, ναι. Προπονητής. Μετά την αποπομπή Φερέρα. Εδώ είναι ο Ντάτολο. Αλλά όταν το παιχνίδι. Βλέπετε. Ήταν έτοιμο να ξεκινήσει και πάλι. Και έχουμε νέα διακοπή. Εδώ ο Μπάντοβιτς δίνει οδηγίες. Νέα διακοπή από τον διαιτητή, τον Κίρκο. 1 λεπτό αργότερα, γιατί τα αντικείμενα έπεφταν στον αγωνιστικό χώρο. Και πάνω στον Αργεντινό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ούτε τον αρχηγό του δεν ακούγεται. Υπήρξαν προειδοποιήσεις από τα μεγάφωνα, από τους υπευθύνους του Πανιωνίου. Ω, ναι, έχει δίκιο ο Πέτρος αυτό που λέει, γιατί πήγε ο Μανιάτης δυο φορές εκεί. Επανελειμμένος. Να τους ηρεμήσει. Και υπεύθυνοι του γηπέδου, του Πανιωνίου, να μην πετούν αντικείμενα, γιατί ο διαιτητής απείλησε ότι θα διακόψει το παιχνίδι. Εδώ βλέπετε τους τρεις, τον διαιτητή και τους βοηθούς να συζητούν για το τι θα κάνουν στη συνέχεια. Βρισκόμαστε στο 14ο λεπτό και το μάτς έχει διακοπεί. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο το γκολ από τον Ντάρμπισιρ στο 7ο λεπτό. Λοιπόν, θα αρχίσει και πάλι το παιχνίδι. Ακούτε από τα μεγάφωνα τις εκκλήσεις για ψυχραιμία στους φιλάθλους, για να μην πετούν αντικείμενα. Η συνεννόηση από την ένδοση συνεννόηση και με τον διαιτητή και επιτέλους να αρχίσει το μάτς. Ναι. Ο Μπεθέρα από μάκρυν, ο Ολυμπιακός μια νέα προσπάθεια για να απειλήσει την εστία του Πανιωνίου. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος σε θέση πλάγιου φόρ, έβγαλε τη σέντρα. Εδώ υπήρχε offside, ο Ντάρμπισιρ ήταν σε θέση offside. Ο Πανιώνες στην επίθεση, ο Καστελιώνε, ο Νικολάου, θα βγει η πάσα για τον Μπάλαμπαν, από τον Νικολάου βγήκε ο Νικοπολίδης και έσωσε τον Ολυμπιακό σε αυτή την ευκαιρία του Πανιωνίου. Την κακή θέση των δύο κεντρικών όπως το φυλάνε. Ο Μανιάτης βγάζει την πάσα, πολύ καλή. Όπως είπες, Πέτρο, καθυστέρησαν οι κεντρικοί επιθετικοί του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Νικοπολίδης, έσωσε τον Ολυμπιακό. Ο Πανίνος και πάλι στην επίθεση. Ο Νικολάου περνά και πάλι στον Μπάλαμπαν που δεν έχει ευτυχή κατάληξη για αυτόν. Το σουτ. Και εδώ, από το φάουλ του Ντάτολο,
και το σουτ του Ζαϊρή, μπάλα έξω, ξανά το φάουλ του Ντάτολο, η κεφαλιά του Στολτίδη στο δοκάρι, είχε καλά χτυπήματα. Έχει καλά χτυπήματα, έχει καλό φάουλ ο Ντάτολο, η κεφαλιά του Στολτίδη στο οριζόντιο δοκάρι και το σουτ του Ζαϊρή στη συνέχεια. Η μπάλα έξω, ξαναβλέπουμε την κεφαλιά του Στολτίδη στο δοκάρι της εστίας του Μπεθέρα. Εδώ ο Ντάρμπισιρ στη διεκδίκηση με τον χτυπάει, ναι, με το Σκούφαλι. Με το Σκούφαλι τραυματίστηκε, τον βλέπετε στο ζυγωματικό. Έχει πρόβλημα ο Ντάρμπισιρ, θα αντικατασταθεί. Ο γιατρός δεν τον άφησε να μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν συνέχισε ο σκόρ του τέρματος του αμέσως, Ολυμπιακού. Αμέσως έγινε, ναι, ναι. Έχει πρόβλημα ο Βρετανός, άτυχος πάλι με την επιστροφή του. Πάλι τραυματίστηκε. Και αυτός και ο Ολυμπιακός. Μπορεί να παίξει όμως. Με ενάρθηκα. Ναι, αλλά έχει πρόβλημα, θα τον εξετάσουν οι γιατροί. Έχει μια κάκωση. Εδώ βλέπετε γιατί ο Ντάρμπισιρ δέχεται την πρώτη κίτρινη κάρτα. Ο Ντάτολο. Ο Ντάτολο. Την πρώτη κίτρινη κάρτα. Το έχει πει επανειλημμένος ο... Υποδεικνύει στον διαιτή Κύρκο να βγάλει κίτρινη κάρτα στο Σκούφαλι. Και ο Ντάτολο αντικρίζει την πρώτη κίτρινη κάρτα λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο, ο Ντιόγκο παίρνει τη θέση του Ντάρμπισιρ, ο οποίος είπαμε δεν μπορεί να συνεχίσει, και ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Έγινε και η αλλαγή από τον Πανιόνιο. Στη θέση του Σιώβα πέρασε ο Μπουβάλ για να πιέσει ο Πανιόνιος πιο ψηλά, ενισχύει την επίθεση πιο ο Μάτζιος. Ναι. Εδώ βγήκε η πάσα για Ζαϊρή και Μαρέσκα, πέρασε ανεκμετάλλευτη για τον Ολυμπιακό. Και εδώ είναι ο Ντάτολο, κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από αριστερά. Θετικός είναι, ήταν ο Αργεντινός. Όσο αγωνίστηκε. Όσο αγωνίστηκε ήταν καλός. Ναι, ναι, δείχνει καλά στοιχεία. Και έβγαλε τη σέντρα για τον Ζαϊρή. Η κόντρα και η μπάλα απομακρύθηκε. Ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Ζαϊρή. Στο 48 βρίσκει τον χώρο για να κάνει το σούτ. Είναι αδύναμο, δεν έχει πρόβλημα ο Μπεθέρα. Μαζεύει την μπάλα. Αυτό είναι το φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανιόνιος το 51. Με το Μανιάτη να παίζει γρήγορα και τον Ντάτολο να βρίσκεται μπροστά. Από την μπάλα το διαιτητή και τον ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου και αντικρίζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Διαφωνεί ο Αργεντινός, κόκκινη στο 51. Και ανήσυχος πλέον ο Μπάντοβιτς δίνει εντολές στο Μαρέσκα για το πώς ο Ολυμπιακός έκανε και αλλαγές. Στη συνέχεια ο Μπάντοβιτς θα δούμε. Να κρατήσει το προβάδισμα στο σκορ. Καθώς ο Πανιώνιος τώρα εντείνει την πίεσή του, παίζει από τα άκρα, βγάζει σέντρες, δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά εδώ, αμέσως μετά την αποβολή του Ντάτολο, έχουμε κροτίδες και αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και διακόπτει ο διαιτητής το παιχνίδι. Και κατευθύνονται στη Φυσούνα, στο 52ο λεπτό. Βλέπετε, συνεχίζουν να πέφτουν αυτές τα καπνογόνα, οι κροτίδες, αντικείμενα. Και ο διαιτητής κάλεσε τους βοηθούς και τώρα επέστρεψε και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με όλες αυτές τις διακοπές και τα όσα έχουμε μετά δει. Μετά από πόσα λεπτά τώρα, Στέφανε? Και τις ελάχιστες φάσεις, 8 λεπτά, λεπτά αλλά θα αρχίσει πάλι από το 52ο λεπτό. Έδειξε το χρονόμετρο. Βλέπουμε το Μαρέσκα εκτός το Λεωνάρντο. Θέλει γρήγορο στα άκρα. Για λόγους τακτικής. Ναι, ναι, γρήγορο στα άκρα. Αλλά ο Πανιώνιος επιμένει με τον Μπάλαμα να βγάζει τη σέντρα και τον Νικοπολίδη σωστά να βγαίνει να μαζεύει. Φανούρης Γκουντουλάκης, ο οποίος έχει ανανεώσει και το συμβόλαιό του για ένα ακόμη χρόνο. Και γιατί και ο Πανιώνιος έπαιζε πολύ από δεξιά και ο Ραούλ Μπράβο είναι κουρασμένος. Βρέθηκε ανάμεσα από 2-3 επανειλημμένους, γι' αυτό τον έβαλε πιο πολύ για να τον βοηθήσει. Και ήθελε και ταχύτητα στα πλάγια. Ναι. Γκουντουλάκης στη θέση του. Δικαιολογημένη αλλαγή. Ο Ζαϊρή ένα ακόμα αδύναμο σουτ. Και οι δύο προπονητές κάνουν τις τελευταίες κινήσεις από τον πάγκο. Ο Λεντέσμα παίρνει τη θέση του Ντουντού. Εδώ κοιτάξτε πόσοι παίχτες γύρω από την μπάλα. Ο Μπάλαμαν τελικώς αποδέχτησε, έκανε το σουτ, η ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Δεν μπορούν να απομακρύνουν. Πιέζουν οι παίχτες του Πανιονίου και η μπάλα έξω στο 77. Αυτό το σουτ του Μπάλαμαν. Ο Πανιόνιος και πάλι στην επίθεση. Αμαρκάριστος, αυτή τη φορά ο Κούκετς που είχε πάρει τη θέση του Καστελιώνε. Πέτυχε γκολ, έκανε το σουτ που έφυγε η μπάλα έξω και εδώ πετυχαίνει γκολ στο 80, το οποίο δεν μετρά. Ο βοηθός στο βάθος σήκωσε τη σημαία γιατί ήταν σε θέση offside το Κούκετς. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Βαρούχας σε λίγο. Ο Πανίνος στο 85 και πάλι με τον Κούκετς να βάζει στις καθυστερήσεις του αγώνα, να κάνει τη σέντρα και ο Στολτίδης στην προσπάθειά του να απομακρύνει και να προλάβει, ναι, τον επιθετικό
τον επιτιθέμενο. Πήγε να βάλει αυτόν τον γκολ. Ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου. Αυτόν γκολ έσωσε ο Νικοπολίδης στις καθυστερήσεις του αγώνα και το τελευταίο σφύριγμα. Πάμε στο ρεπορτάζ αμέσως από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά ο Βασίλης Μπακόπουλος εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Να πάω να τους δώσω, δώσω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί σήμερα προσπάθησαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι είναι μια νίκη που μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Και τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις και πιστεύω σιγά σιγά και με τη τακτική και με την προπόνηση να βελτιώσουμε κάποια πράγματα που θέλουμε. Είναι ένα παιδί που έχει έρθει στην ομάδα πριν κάποιες μέρες και δεν μπορούμε τώρα να το, πώς θα το πω, να το σταυρώσουμε, και έγινε ένα λάθος, αλλά όμως πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να το μιλήσουμε ώστε να μην ξανασυμβαίνει, όχι μόνο σε αυτόν, σε όλους. Όταν μιλάω για αυτόν, μιλάω για όλους. Γιατί και είναι ένα, όπως είπα, χρονικό διάστημα που ήταν κρίσιμο και πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε το παιχνίδι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Θεωρώ ότι με την εικόνα του δευτερού ημιχρόνου ότι ο Πανιώνιος άρχισε να πάρει κάτι περισσότερο από αυτό το παιχνίδι. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα που μπορούσαμε στην ομάδα μας. Κάποια βγήκαν, κάποια όχι. Έγινε προσπάθεια από τα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνανε. Ξεκινήσαμε πάλι από το πουθενά να έχουμε δεχθεί ένα γκολ χωρίς ο αντίπαλος να μπει στην περιοχή μας. Είναι συνεχόμενο αυτό το φαινόμενο στην ομάδα μας φέτος. Και παρόλο στο δεύτερο ημίχρονο που πιέσαμε και παίζοντας και ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες λόγω αποβολής του παίχτη του, νομίζω ότι κάναμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια. Okay. Always when you change the coach, the psychology of the players go up because you know everybody wake up because they want to show to the new coach they can play. And then this is one important thing for how the team improve. Le hemos podido empatar, incluso ganar. Bueno, ahora estamos trabajando para conseguir la victoria y jugar mejor. Θεωρώ ότι σήμερα αλλάξαμε την εικόνα μας. Παίξαμε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Αξίζαμε και την ισοφάριση, ακόμα και μία νίκη. Και θα δουλεύουμε αυτό. Cool. No, it's not about my goal. It's about the team getting a result. Because we haven't been getting great results, as everyone has been seeing. But now we're back to winning ways. And we will push on as a team. And hopefully, you know, get more wins like we did today. Por una parte estoy contento porque el equipo ha cambiado de actitud y bueno, ha jugado bien. Από τη μία είμαι ευχαριστημένος γιατί η ομάδα άλλαξε αγωνιστική συμπεριφορά και έπαιξε καλύτερα. Pero bueno, por otra parte muy enfadado a casa porque bueno, los tres puntos de hoy se tenían que haber quedado en Nea Smirne. Από την άλλη πολύ απογοητευμένος διότι αγωνιστήκαμε στην έδρα μας και έπρεπε οπωσδήποτε να παίρνουμε αυτούς τους τρεις βαθμούς. I think in this moment it's very important to win. We will try to win each game. And we don't care the way, you know. In this moment, we cannot be worried about our football. In this moment, we need just to win, to try to win each game.